569 χρόνια από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και ο νεοοθωμανικός αναθεωρητισμός δείχνει ξεκάθαρα τις προθέσεις του με επιθετική ρητορική, φιέστες για την αποφράδα για τον ελληνισμό ημέρα και αποβατικές ασκήσεις σε μικρή απόσταση από ελληνικά νησιά όπως η Χίος, η Σάμος και η Λέσβος. Ο Ερντογάν, επιστρέφοντας από το Αζερβαϊτζάν και ερωτηθείς για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, κατένταξε την Ελλάδα στους εχθρούς της Τουρκίας. Χώρες φιλικές προς την Άγκυρα όπως το Αζερβαϊτζάν και η Αλβανία συμμετέχουν στην άσκηση ΕΦΕΣ και στρατιώτες τους εκπαιδεύονται από Τούρκους στο πώς θα επιβιβαστούν σε αποβατικές λέμβους προκειμένου να αποβιβαστούν σε εχθρική ακτή, και ενώ ο Υπουργός Άμυνας της Αλβανίας αναμένεται στην Αθήνα. Στην άσκηση συμμετέχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία και το Πακιστάν που διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με την Τουρκία. Αεραποβάσεις με σμήνη ελικοπτέρων πλησιάζουν σε ακτή που έχει θεωρηθεί εχθρική και νωρίτερα έχει δεχτεί πλήγματα από επιθετικά ελικόπτερα του τουρκικού στρατού. Την ώρα που το Τσεσμέ συνεχίζει να πλέει στην καρδιά του Αιγαίου με παράνομη ναύτεξη που αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, η Τουρκία αμφισβητεί το δικαίωμα της Ελλάδας να διενεργήσει άσκηση νοτιοανατολικά της Καρπάθου, δεσμεύοντας περιοχή, ισχυριζόμενη ότι ο χώρος αυτός είναι τουρκικής δικαιοδοσίας. Λοιπόν, είναι ο Μαρίνος Γκασιάμης στη σύνδεσή μας. Καθώς Μαρίνο, σήμερα ανήμερα της επετείου, έχουμε νέες παραβιάσεις του εναέριου χώρου μας. Δυστυχώς, Κατερίνα, και σήμερα η τουρκική πολεμική αεροπορία προχώρησε σε παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου, με ένα μάλιστα μη επανδρομένο να διενεργεί 16 παραβιάσεις στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου. Ωστόσο, όπως μας λένε οι πηγές μας, η τουρκική πλευρά δεν σταματά να μηχανεύεται και νέους τρόπους προκειμένου να αναστατώσει την Ελλάδα. Έτσι, λοιπόν, έχουν δεσμεύσει με μια σχετική νόταμ δύο περιοχές απέναντι από ελληνικό νησί, όπως μπορούμε να δούμε και στο σχετικό χάρτη που έχουμε ετοιμάσει, και από την 1η Ιουνίου μέχρι και τις 25 του Ιούνιου θα διενεργούν τα τουρκικά μαχητικά υπερηχητικές πτήσεις. Σύμφωνα με τις πηγές μας, τα ακουστικά κύματα από την ηχητική έκρηξη που θα προκαλεί το σπάσιμο του φράγματος του ήχου από τα τουρκικά μαχητικά θα φτάνει μέχρι τις ακτές του ελληνικού νησιού, αναστατώντας ενδεχομένως τους κατοίκους. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρίνο Γκασιάμη, και θα περάσουμε...